Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές όλου και του κ. Πασαραγιώτη Γενιάκου, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο θα τις άπαιξουν ποδόσφαιρο και δύο ομάδες. Θέλω να συμφωνήσω με τον προπονητή μου. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε τις ευκαιρίες να προηγηθούμε, δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γενιάκος ανέβηκε, πίεσε, δικαιούταν και αυτή ένα γκολ. Πιστεύω ότι το δικαιότερο αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία. Συνεχίζουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε καιρό να σκοράρουμε, δουλεύουμε καθημερινά. Προσεχθούμε σκληρά και πιστεύω ότι τα γκολ θα έρθουν αφού κάνουμε τις ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσουμε λίγο. Ναι, εγώ θέλω. Νιώθεις την πίεση της ομάδας που έχει ιστορία και υποδομή σε ανώτερες κατηγορίες να αγωνίζει την φετινή χρονιά και την παραμονή της? Όχι, εμείς ξέρουμε ότι ο Πασαραϊκός πάντα έχει απαιτήσεις, ειδικά σε αυτήν την κατηγορία. Είναι μεγάλη ομάδα και με κόσμο. Δεν πιστεύω ότι έχουμε πίεση. Ξέρουμε ότι η βαθμολογική θέση δεν είναι αυτή που μας αντιπροσωπεύει. Προσπαθούμε και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν και θα ανέβουμε πιο ψηλά στο βαθμολογικό κενό. Ναι. Καταγγείλω Αναστάσιο. Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Όπως είπε και ο συνάδελφος, έγινε ένα καλό παιχνίδι παρά ότι το γήπεδο δεν βοήθησε. Είναι πολλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Θα μπορούσαν να πάρουν και οι δύο ομάδες τους βαθμούς. Εμείς κοιτάμε μπροστά, πήραμε ένα βαθμό και ελπίζω στη συνέχεια να κάνουμε να μαζέψουμε πιο πολλούς βαθμούς ώστε να γλιτώσουμε το τέλος και τα δύο. Δεν είναι σύνηθες στην ελληνική πραγματικότητα, ιδίως στη Super League και στη Football League, να αγωνίζονται παίκτες σε τόσο μικρή ηλικία όπως εσύ και να προμηθούν και πολύ καλύτερα. Εμφανίσεις, πώς νιώθεις για αυτό, ποιο είναι το πρότυπο σου γενικά και πώς φανταζόσουν αυτές τις συμμετοχές σου στην βασική ομάδα του Γενιάκου? Καταρχάς είναι μια μεγάλη εμπειρία, νιώθω πολύ καλά. Μπήκα μέσα με το παιχνίδι στον Πανηγιάδη λόγω ότι ο Σάκης πήρε μια κόκκινη κάρτα. Είχα λίγο άγχος, αλλά πιστεύω η θέση μας είναι και η θέση ψυχολογίας, δηλαδή άμα σου βγουν οι πρώτες φάσεις, μετά έρχεται πάνω. Το πρότυπό σου? Το πρότυπό μου είναι ο Κουρτουά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.